πράγματος. Προληπτικά λειτουργήσε η αστυνομία. Έκλεισε την ΑΣΟΕ για να μην υπάρχει ορμητήριο και παράλληλα και το σημαντικότερο, επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ταράτσες που ανέβαιναν πάνω και είχαν τις μολότοφ τις οποίες ρίχνανε στους αστυνομικούς από τις ταράτσες, είχαν εντοπίσει τις ταράτσες με το που πιάσανε τους πρώτους που πηγαίνανε εκεί και δεν πηγαίνανε την ημέρα του Πολυτεχνείου για να πιούνε καφέ σε κάποιον συγγενή τους, πηγαίνανε για να ανέβουν στην ταράτσα. Με το που τους έπιασαν έπεσε σήμα ότι παιδιά ξέρουν που είμαστε, δεν ανέβηκε κανένας, δεν έγινε καμία επιχείρηση. Δεν κατέλαβαν το υπόγειο από ό,τι διαβάζουμε έτσι. Δε, θα δούμε. Ώρες, αλλά εμείς τι λέμε λοιπόν. Ναι. Εάν γίνει ανακατάληψη, θα ξαναμπεί η αστυνομία να τους βγάλει. Εδώ όμως τη συγκεκριμένη. Αυτό τώρα το συγκεκριμένο με συγχωρείτε. Αντιστοίχως. Στην Ευελπίδων έχουμε ζήσει να είμαστε αντικείμενο προφυλακισμού. Προφυλακισμού, εγώ τουλάχιστον ο συνάδελφος, ενώ δεν είναι τη Αθήνα, δεν ξέρω αν δικηγόροι στην Αθήνα ή αν δικηγόροι στη Φθιώτιδα, στη Λαμία που εκλέγεται. Έρχεται κόσμος και υπάρχουν αλληλέγγυοι όταν πηγαίνει και προφανώς πρέπει να υπάρχει μια τάξη προκειμένου να μην γίνουν έκτροπα που γίνονται συχνά και στην Ευελπίδων. Εάν υπάρχει κάποιο φαινόμενο που καταγγέλλεται, να διερευνηθεί. Αλλά επί της αρχής αυτό που εμείς λέμε ξεκάθαρα είναι ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί παντού. Και στα πανεπιστήμια και στα δικαστήρια και στις πολυκατοικίες που είναι ορμητήρια. Και εγώ είμαι χαρούμενος που η αστυνομία επιτέλους μπορεί να μπαίνει στα εξάρια και να κάνει τη δουλειά. Άρα δεν είστε υπέρ της του Γκλόπ, γιατί σε αυτό αναφέρθηκε και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Έτσι, μην περάσουμε και στην άλλη κατάσταση. Η αστυνομική βία είναι επιτρεπτή κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν νομίζω ότι προκλήθηκαν. Τώρα μου λέτε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω τους όρους της υπόθεσης όλης. Εσείς λέτε ότι προκλήθηκαν, μπορεί αυτή τη στιγμή ο αστυνομικός να λέει ότι έχει δεχτεί επίθεση. Η αστυνομική βία επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι μόνο τότε μπορεί να κάνει χρήση είτε της ράβδη είτε οποιοδήποτε άλλο μέσο αστυνομικός. Μετά τα εξάρχεια που καθάρισε σε ένα μήνα η Νέα Δημοκρατία, μάλλον θα καθαρίσει και την Ευελπίδων. Αυτό βλέπουμε από τις επιχειρήσεις και από τις εικόνες που είδαμε με ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάει συγγενείς ή να συμπαρασταθούν σε κάποιους κατηγορουμένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μας έλεγε ότι τον πρώτο μήνα θα καθαρίσει τα εξάρχεια. Τα εξάρχεια δεν νομίζω να έχουν καθαριστεί όπως φαντάζεται ή θέλει ο κύριος Πλεύρης. Μας λέγανε ότι θα εξαφανιστεί ο Ρουβίκονας. Βλέπουμε ότι ο Ρουβίκονας, διαβάζουμε, κάθε μέρα έχει μία και δύο επισκέψεις κάνει. Όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Ρουβίκονας πετούσε σε ένα κτίριο μία μπογιά, γινόταν πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια. Είχαμε δει μέχρι και σχεδιαγράμματα πώς έγινε η επίθεση και πώς πετάξαν τις μπογιές. Τώρα έχουμε ο Ρουβίκονας πηγαίνει στο Υπουργείο Εργασίας, σε σπίτια υπουργών κτλ. Αλλά δεν βάζει πλάτη η Νέα Δημοκρατία, γιατί εμείς κατηγορούμασταν. Εμείς κατηγορούμασταν ότι βάζαμε πλάτη και στο Ρουβίκονα. Τους φοιτητές, τους νέους ανθρώπους που θέλανε. Τους βγάλατε από τη Βουλή μεταξύ. Που θέλανε ουσιαστικά να δώσουν το παρόν στη γιορτή της Δημοκρατίας. Έτσι, γιατί μετά αυτό ουσιαστικά πρέπει να σηματοδοτεί όπως για και μας, πέρυσι, η επέτειο του Πολυτεχνείου. Βεβαίως. Γιατί το κρίνατε ότι ήταν αντικυβερνητική αυτή η διαδήλωση? Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ διαβάζω ότι έχει βγαίνει μπροστά και λέει ότι ήταν μεγαλειώδης και ήταν αντικυβερνητική. Δείτε μόνο τη συμμετοχή την φετινή με των προηγουμένων ετών. Όταν έχουμε περιστατικά τις προηγούμενες ημέρες με είσοδο της αστυνομίας σε σινεμά, με είσοδο της αστυνομίας σε κέντρα διασκέδασης, όταν έχουμε... Βρήκατε σαν μια διαμαρτυρία δηλαδή. Όχι μόνο της νεολαίας, αλλά και των εργαζομένων. Και πέρυσι όμως ήταν διαμαρτυρία. Και των εργαζομένων. Και εκτός αυτού, ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν ήταν υπέρ των επεισοδίων όπως θέλουν να παρουσιάσουν κάποιοι. Αυτό που και τα προηγούμενα χρόνια τόνιζε είναι ότι πρέπει να διαφυλάσσουμε τις πορείες του Πολυτεχνείου προκειμένου να περνάει ξεκάθαρο το μήνυμα αυτής της μεγάλης επετείου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλεύρη, κύριε Σαρακιώτη.